της DeGeneres να αναφέρεται επί μισή ώρα, ας πούμε, στο Μπρούσκο. Σε μια ελληνική καθημερινή σειρά κτλ. Κτλ. Πώς όταν το πρώτο έμαθες, νόμιζες ότι είναι πλάκα, ότι σας κάνει κάποιος πλάκα? Ναι, είναι από αυτό που δεν το πιστεύεις. Εσύ που το έμαθες? Ήμασταν στο γύρισμα. Α, στην Κύπρο. Ναι. Ναι. Και ξαφνικά κάναμε πρόβα σκηνή, δεν ξέρω τι, και έγινε ένα σούσουρο. Σταματήσαμε και άρχισαν να βλέπουν όλοι το βιντεάκι κλπ. Καταρχήν, σκέφτεσαι το πάθος-μάθος που λέει ναι. και ο Σχήλος, δηλαδή λες ότι την επόμενη φορά πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός. Ναι. Κατά δεύτερον, εγώ θα προτιμούσα τη Μέρκελ σε μια φωτογραφία από την εφηβεία της σε διακοπές να ξεσαλώνει σε κάποιο ελληνικό νησί. Γυμνό. Γυμνό, καλά το είπες. Τσίτσιδι. Αυτό. Δεν είχες δει ότι έκανε γυμνισμό στα μικρά Γιατί δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια φωτογραφία της Μέρκελ που να είναι, ας πούμε. Από εδώ και πάνω. Ναι. Λεμόκοψη, πώς το λένε αυτό. Σωστό. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει χιούμορ. Ναι. Από την DeGeneres πολύ μεγάλο χιούμορ. Πολύ μεγάλο χιούμορ. Και εγώ προσωπικά τώρα θέλω να αποκαταστήσω κάτι πολύτιμο. Το Γιώργο το Ζένιο, αυτόν τον ηθοποιό, ο οποίος δυστυχώς βρέθηκε στη θέση, ας πούμε, να είναι εκεί, αμήχανος, να τον βλέπουμε ναι. και να συμβαίνει όλο αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει κάνει καριέρα στο Λονδίνο. Α. Έχει παίξει σε ταινίες, έχει συμπροταγωνιστήσει με τον Peter O'Toole. Τι λες. Έχει...